Και έχουμε το πέναλτι. Το πέναλτι το οποίο υποδεικνύει ο κύριος Σημειονίδης. Παράλληλα έχουμε και την κόκκινη κάρτα στον Τουλκερίδη. Πέναλτι από τα δεξιά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Καραμπάς τώρα 3-1. Η παράλληλη παλιά και τον γκολ. Το 0-3. Ο Ανδριόπουλος είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό τέρμα. ΠΑΟΚ ο οποίος πλέον προηγείται στο 87ο λεπτό του αγώνα με 0-3. Ύστερα το τέρμα το οποίο πετυχαίνει ο Ανδριόπουλος. Και κάπου εδώ θα με την μπάλα από τα αριστερά. Πόποβιτς την να μπει, θα κάνει και το σουτ. Η απόκρουση, νέο σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που η ομάδα του ΠΑΟΚ καταφέρνει με τον Ανδριόπουλο. Ύστερα από την προσπάθεια που έγινε εκεί, θα λέγαμε από τον Πόποβιτς, ο οποίος πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Επιχείρησε το δυνατό σουτ. Δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα ο Αναγνωστόπουλος. Και έτσι λοιπόν ήρθε ο Ανδριόπουλος από πίσω με πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να έχουμε έτσι πολύ νωρίς, θα λέγαμε, το